πιστεύουμε ότι από τις προηγούμενες διοργανώσεις θα είναι καλύτερη. Πιστεύουμε δηλαδή κάθε φορά στο καλύτερο και γι' αυτό προσπαθούμε. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα όλο και δυσκολεύουν και που πιστεύω ότι μέσα από τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθούνται τον τελευταίο καιρό έχουμε εμείς να προσφέρουμε κάτι, εσείς τα κορίτσια έχουν να προσφέρουν κάτι, να δείξουν ότι το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα υπάρχει, ζει και είναι και μια ευκαιρία να δείξουμε το επίπεδο που έχουμε, που έχει το ελληνικό μπάσκετ, ώστε να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση στο μέλλον. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που παίρνω μέρος σε αυτή τη διοργάνωση με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι δεύτερη φορά στην καριέρα μου που σημαίνει αυτό. Στη φετινή διοργάνωση παίρνουν μέρος οι 4 καλύτερες ομάδες του αθλήματος και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν πολύ δυνατά και ανταγωνιστικά παιχνίδια. Κάτι το οποίο έχει ανάγκη το γυναικείο μπάσκετ στη χώρα μας και πιστεύω ότι ο κόσμος που στο γήπεδο θα απολαύσει τους αγώνες αυτούς. Όσον αφορά την ομάδα μας, ο Παναθηναϊκός, μπήκαμε, θα έλεγα, λίγο ανέλπιστα στην τελική φάση αυτής της διοργάνωσης με βάση τον αρχικό σχεδιασμό μας. Κάτι το οποίο αποτελεί θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στις αθλητές μου που καταφέρανε να φτάσουν μέχρι εδώ. Για μας αποτελεί πολύ μεγάλη τιμή να συμμετέχουμε σε αυτό το Final Four. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός στο μέλλον να μην λείψει ποτέ πια ξανά σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ. Οι φίλαθλοι πιστεύω ότι θα ευχαριστηθούν με αυτή τη διοργάνωση και οι δικοί μας φίλαθλοι πιστεύω ότι για άλλη μια φορά φέτος θα δώσουν το παρόν και θα δείξουν πόσο κοντά είναι στην ομάδα μας. Πραγματικά είμαστε όλοι χαρούμενοι που είμαστε εδώ και σε μια διοργάνωση που κάνουμε στο σχολείο μας. Γιατί πιστεύω ότι το γυναικείο μπάσκετ είναι σε μια μεταβατική περίοδο που πρέπει να προσαρμοστεί στα καινούργια δεδομένα της κρίσης γενικά που περνάει η χώρα μας. Και ελπίζω μέσα από την πραγματικά ανταγωνιστικό, μέσα από το ανταγωνιστικό Final Four που θα γίνει, να περάσουμε ένα μήνυμα οι ομάδες ότι ίσως να πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο κάποια πράγματα που προετοιμάζονται για την επόμενη χρονιά. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, που σίγουρα είναι θέμα των παραγόντων, πιστεύω ότι έχουν και λόγο και οι προπονητές. Και προτείνω στην Ομοσπονδία κάποια στιγμή να μας φωνάξουν και εμάς να μας πούνε την άποψη, να πούμε την άποψή μας για το αύριο του γυναικείου μπάσκετ. Νομίζω ότι πραγματικά είναι οι 4 καλύτερες ομάδες, αν και νομίζω ότι λείπει η ΦΕΑ, δεν θέλω να μειώσω τις υπόλοιπες ομάδες. Ήταν πραγματικά μια πολύ δυνατή ομάδα, αλλά η ΦΕΑ πλήρως ακριβώς αυτή την πρόχειρη κατάσταση που στείνεται στις ομάδες και μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που έχει τουλάχιστον 4 διεθνείς μέσα. Και αυτό είναι κακό να συμβαίνει σε κοπέλες οι οποίες έχουν μπροστά τους και ένα ευρωπαϊκό τουρνουά που θα ληφθεί. Και γενικά για μένα είναι πολύ λάθος να στείλετε μια ομάδα η οποία στην πορεία να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που ανοίγει απέναντι στις κοπέλες. Από την άλλη, νομίζω ότι πραγματικά η τέση στο Final Four των γυναικών είναι το Final Four του το Playoff. Είναι οι καλύτερες ομάδες. Πολλά συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό και στον Πανιόνιο και στις Σφαιρίδες. Και βέβαια στην ομάδα μας, η οποία ομάδα μας είναι βέβαια εκ του μη άνετη η ομάδα που πρέπει να συμμετέχει σε αυτά τα τελικά, γιατί ο Αθηναϊκός έχει περάσει τα τελευταία χρόνια την λογική ότι είναι η ομάδα που είναι χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς τέτοια. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου έτσι. Ο Αθηναϊκός δίνει μεγάλη προσπάθεια κάθε χρόνο να διατηρεί τα δεκτημένα του, που τα έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια που γίνεται και πιθανόν να είναι ένα παράδειγμα για κάποιες ομάδες, το πώς στείνεται μια ομάδα ακόμα και στο γυναικείο μπάσκετ. Νομίζω λοιπόν ότι έχει κερδίσει, ότι έχει κερδίσει με πολύ μεγάλο κόπο. Και αυτό θα κοιτάξουμε να κάνουμε και στο περισσότερο του χρόνου αυτό, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, με απόλυτο σεβασμό στους αντιπάλους μας, αλλά πάνω απ' όλα με απόλυτο σεβασμό στην ίδια μας την ομάδα, να προσπαθήσουμε να δικαιολογήσουμε τον τίτλο του φαβορή που έχουμε για το Final Four. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στους κοπέλες μου που κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και στον Ποτάκο που πριν από λίγο τελείωσε το Ρέχι Βασίλισμα και για να πούμε σε αυτό το Final Four. Και νομίζω ότι αυτή θα προσπάθει να τη συνεχίσουμε και στο παιχνίδι του Παρασκευή Σάββατο του κύριου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους.
και ελπίζω να δούμε ένα κοινό ακριβώ που περιέγραψε ο κ. Τσακρόνη, το οποίο θα έχει κόσμο, το οποίο θα χειροκροτάει, θα αποδοκιμάζει αν χρειαστεί, αλλά θα γίνουν όλα μέσα σε πλαίσια λογικά. Γιατί πάνω απ' όλα μιλάμε και παίζουμε μέσα από κοπέλε που θα τι σεβαστούν. Εμένα είναι η πρώτη μου χρονιά ω προπονητή στην ΑΕΝΑ και είναι και το πρώτο Final Four. Συλλογικά που παίρνω μέρο στην ΑΕΝΑ και σε αυτή τη διοργάνωση. Για τις περίδες, αυτή η χρονιά για μένα ήταν πάρα πολύ καλή. Βγήκαμε δεύτερη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και έχουμε τη συμβουλή μας στο Παναθηναϊκό του Λιβένου. Θέλω να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στις παίκτριές μου, γιατί έκαναν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη αυτή τη χρονιά για να κρατήσουμε αυτή τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή μας. Σας δίνω πολλά συγχαρητήρια και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το Final Four του Κυπέλλου, νομίζω ότι, όπως είπε και ο Γιώργος, φαβορί υπάρχει και είναι ο Αθηναϊκός. Και νομίζω ότι οι τρεις υπόλοιπες ομάδες είμαστε πάνω κάτω στην ίδια δυναμικότητα. Όντως, είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας και της ΣΟΜΗ και στα play-off και στο Final Four. Εύχομαι να γεμίσει το γήπεδο από κόσμο, να ευχαριστηθούν το μπάσκετ και ας κερδίσει ο καλύτερος και ο πιο τυχερός. Ο Πανιώνιος είναι η τέταρτη φορά που συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ σε ένα Final Four γυναικών. Είναι η τρίτη συνεχόμενη. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε μαζί με τα κορίτσια είναι το πολυπόθετο εισιτήριο που οδηγεί στο τελικό που δεν μπόρεσε να το καταφέρει στις προηγούμενες φορές. Αυτό για να το πετύχουμε, έχουμε απέναντι μια ομάδα όπως είναι οι Σπερίδες, θα πρέπει να είμαστε σε υψηλό βαθμό εκείνη την ημέρα συγκέντρωση και πειθαρχία στο παιχνίδι μας. Και αυτό το πράγμα έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τα κορίτσια το τελευταίο διάστημα και πιστεύω να βγει και στην εικόνα του γηπέδου εκείνη την ημέρα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία και πιστεύω να είμαστε αντάξει της εικόνας που θα παρουσιάσουμε και οι τέσσερις ομάδες για μια τέτοια διοργάνωση. Είναι τέσσερις ομάδες που όπως είπαμε οι προπονητές είναι τέσσερις καλύτερες ομάδες του αθλήματος και βασικά θεωρώ πολύ σημαντικό ότι θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, κάτι το οποίο έλειψε πολύ φέτος από το γυναικείο. Να δει και λίγο κόσμο, εντάξει, μπορεί να είναι πολύ βαθμισμένο το επίπεδο πλέον στην Ελλάδα, θεωρώ. Εκτός από αυτές τις τέσσερις ομάδες μπορούν να δείξουν κάτι αξιόλογο. Αλλά είναι καλό γενικά να βλέπει και ο απλός κόσμος ότι υπάρχουν κάποιες αθλήτες που αξίζουν και κάποιες ομάδες που δουλεύουν σωστά και μπορούν να δείξουν κάτι που δεν έχει να στερήσει σε τίποτα από ομάδες του αθλητικού αθλήματος. Καλή επιτυχία στην ομάδα μου, πάνω απ' όλα και στις υπόλοιπες. Λένε όλοι που είμαστε φαβορεί, αλλά αυτό πρέπει να το δείξουμε στο δρόμο στο γήπεδο. Θεωρώ ότι αν κάνουμε αυτό που πρέπει, δεν έχουμε να βοηθούμε τίποτα. Αλλά σίγουρα θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Εγώ είχα την τύχη να συμμετέχω σε άλλο ένα Final Four Κυπέλλου, πάλι με τις Σπερίδες πριν κάποια χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι μια πολύ όμορφη διοργάνωση. Οι ομάδες είναι πολύ δυνατές, οι πρώτες ομάδες, τέσσερις πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος. Είμαι πολύ περήφανη που είμαστε εδώ, γιατί η ομάδα παρόλα τα προβλήματα, όχι μόνο η ομάδα, μόνο το γυναικείο μπάσκετ, αλλά παρόλα τα προβλήματα μέσα από ομαδική δουλειά και καλή δουλειά συμπαίκτριας μου μέχρι τους coach και όλο το team. Είμαστε εδώ πέρα να προσφέρουμε όλα θέαμα για τον κόσμο που θα έρθει να δει το Final Four και εύχομαι ό,τι καλύτερο να τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο γήπεδο. Εγώ θέλω να πω, θέλω να σταθώ καταρχάς στη γιορτινή ατμόσφαιρα που πρέπει να έχει με τέτοια διοργάνωση και θα έχει, γιατί είναι κάτι που προσωπικά εγώ το χρειάζομαι. Μέσα από τα άδεια γήπεδα όλη τη χρονιά και από μια κατάσταση που κάποιες φορές είναι λίγο μίζερη, κάποιες φορές είναι λίγο
υποτονική. Θεωρώ ότι θα είναι μια γιορτή του μπάσκετ που τη χρειαζόμαστε σε πρώτη φάση αθλήτριες και κατ' επέκταση τα σωματεία, ο κόσμος που έρχεται να μας δει και τα υπόλοιπα. Θέλω αυτό λοιπόν να τονίσω, ότι πάμε να απολαύσουμε μια διοργάνωση που έχει μέσα τις 4 καλύτερες ομάδες. Από εκεί και πέρα, σε ένα Final Four είναι όλα ανοιχτά. Όλες οι ομάδες είναι ένα παιχνίδι για την κάθε ομάδα και μέσα από ένα παιχνίδι μπορούν να βγουν πάρα πολλές εκπλήξεις και πράγματα που δεν συμβαίνουν στη διάρκεια ενός κανονικού πρωταθλήματος. Εντάξει, σίγουρα εμείς είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια εβδομάδα παραπάνω στην προετοιμασία μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί το τελευταίο μας παιχνίδι ήταν την Τολμαϊδα που ουσιαστικά δεν ασχοληθήκαμε καθόλου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποιο αβαντάζ ή κάτι τέτοιο. Το σημαντικό για μας είναι ότι περιμένουμε πώς και πώς να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, το περιμένουμε εδώ και ένα μήνα, να μπορέσουμε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε και να γίνουν 4 καλά παιχνίδια. Φυσικά εύχομαι ο Παγιάννης να είναι στο τελικό, σε πρώτη φάση. Καλή επιτυχία σε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενες και σαν Παναθηναϊκό, σαν ομάδα, που μετά από 3 χρόνια ξαναπάμε στο Final Four του κυπέλου. Ήταν βέβαια μέσα από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη τη χρονιά, γιατί ξεκινήσαμε λίγο διστακτικά, λίγο κάπως. Αλλά στην συνέχεια με το δημοτικό team και τις σκληρές προπονήσεις μπορέσαμε να κατορθώσουμε και στην τετράδα να μπούμε. Καταλήξαμε τρίτες το πρωτάθλημα και να μπούμε και στο βασικό στόχο του Final Four. Βέβαια αντιμετωπίσαμε τον Αθηναϊκό που είναι φαβορή, αλλά όπως είπαμε και όλοι οι προηγούμενοι, στον αθλητισμό όλα μπορούν να συμβούν. Θέλουμε να παίξουμε καταρχήν καλό μπάσκετ, να ευχαριστεί ο κόσμος. Εύχομαι να πάμε στον τελικό. Ακούγεται λίγο τρελό, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σαν ομάδα προσπαθούμε να το πιστέψουμε. Θέλω να πω καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και να έρθει ο κόσμος του Παναθηναϊκού να απολαύσει αυτή τη γιορτή, βέβαια με ειρήνη. Και όλα αυτά παρακαλώ.